πιάσατε προηγούμενα την κουβέντα, προχωράμε συστηματικά για την διαμόρφωση συνθήκων εργασιακού μεσαίωνα και στην Ελλάδα, αλλά φοβάμαι και σιγά σιγά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η τάση είναι γενικότερη και είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Θα είναι μια τομή στον πολιτισμό μας, στον πολιτισμό της εργασίας. Τις απεργίες δεν τις κάνουν οι συνδικαλιστές, τις απεργίες τις κάνουν οι εργαζόμενοι. Που δεν συμμετέχουν. Και συμμετέχουν πάρα πολύ ή όταν δεν συμμετέχουν, δεν συμμετέχουν κάτω από το βάρος είτε της δραματικής οικονομικής κρίσης που ένα μεροκάματο ή δύο ή τρία, εάν σου αφαιρεθούν, μετρούν πάρα πολύ. Ή όταν υπάρχει πια η απόλυση, δηλαδή την επόμενη να τους πούνε περάστε από το λογιστήριο, δηλαδή έχει, φύγει, φόβο, δηλαδή έχει φύγει οποιαδήποτε εγγύηση από τη μέση, είτε μέσα από εργοδοτικά σωματεία, είτε με τις απολύσεις συλλήβδιν του συνόλου των ανθρώπων που παίρνουν την πρωτοβουλία να διαμορφώσουν, να φτιάξουν ένα ιδιωτικό σωματείο στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τόσο άσχημη από πλευράς κατασταλτικής και από πλευράς πλήρους έτσι χειραφέτησης των εργοδοτών για να μην υπάρχει συνδικαλιστικό κίνημα, που πράγματι η σύγκρουση που γίνεται τώρα είναι οριακή, θα έλεγε κανείς. Πάντως η κυβέρνηση λέει όχι προς το παρόν, όπως βλέπετε, αντιστέκεται σε αυτό. Η κυβέρνηση πήγε προφανώς και ούτε μπορούσε να έχει από την πλευρά της κόκκινες γραμμές αυτή την συζήτηση, που ήταν πρόγευση τελικά. Απεδείχθη ότι ήταν προκαταρκτική των συζητήσεων. Ναι, μα το είχε πει κιόλας και ο κύριος Καρδούμπελης. Των συζητήσεων που θα γίνουν εδώ. Όσο το κρίσιμο ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους και κατ' επέκταση μιας άλλης στρατηγικής, ριζικά διαφορετικής, παραμένει κάτω από το τραπέζι, όπως ήταν και πέρσι τέτοιο καιρό όταν συζητάγαμε, όσο δηλαδή δεν μπαίνουν στα κρίσιμα ζητήματα. Φαίνεται ότι πάμε τον Νοέμβρη για αυτή την κουβέντα. Πέρσι τον ίδιο καιρό λέγαμε περί Νοέμβρη, δηλαδή περιμέναμε, αν θυμάστε, τις γερμανικές εκλογές. Θυμάστε τις γερμανικές εκλογές. Μετά καθυστέρησε να σχηματιστεί γερμανική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας διαβεβαιώνω ότι οι αποφάσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα, στο βαθμό που και η κυβέρνηση δεν τα θέτει, δεν έχει θέσει στη ζήτημα μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, θα παρθούν ενδεχομένως σε άλλο επίπεδο και μπορούν να είναι δυσμενέστερες για τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Κάθε μέρα που περνάει δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις μέσα στην κοινωνία. Τώρα ξεκινάνε και τα σχολεία, θα πάνε τα παιδιά μας και τα λοιπά. Η οικονομική δυσπραγία είναι τρομακτική και οριζόντια σε όλα τα επίπεδα. Πάντως μοιάζει, κύριε Βούτση, σαν να μην θέλετε να ακούσετε κάτι θετικό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν κάνει εξαγγελίες αύριο θετικές ο Πρωθυπουργός, μάλλον θα λυπηθεί. Γιατί? Έτσι αισθάνομαι από αυτά που λέτε. Όχι, κακώς. Σας είπα ότι πρέπει να υπάρξει ριζικός αναπροσανατολισμός στον πυρήνα της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε, το τόσο το θετικό, η ελάχιστη φοροελάφρυνση ή οτιδήποτε είναι καλό πράγμα για τον ίδιο τον κόσμο. Δηλαδή, χτυπάω ξύλο, δεν θα πω κάτι του αγγλικού χιούμορ, θα αυτοκτονήσει ενδεχομένως ένας άνθρωπος λιγότερο. Θέλω να πω, δεν είναι αλίμονο. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση ούτε η διεθνής εμπειρία ούτε η ιστορία δεν μας οδηγεί σε απόψεις πως όσο χειρότερα είναι τα πράγματα, τόσο καλύτερα για την αριστερά. Γιατί πολιτικά δεν ευνοεί το ΣΥΡΙΖΑ τώρα μια κατάσταση φοροελάφρυνσης, μια αντιμετώπιση του χρέους όπως φαίνεται ότι πάει να γίνει τον Νοέμβριο. Είναι μια εικόνα που δεν σας ευνοεί. Είδατε πως η κατάσταση είτε έτσι αλλιώς και με τον έμφυα και με τα άλλα μέτρα, είδατε και τη χθεσινή δημοσκόπηση και οι άλλες που θα έχουν παραγγελθεί κτλ. Οδηγείται σε μια κατάσταση πλήρους απόστασης της κοινωνίας και απόσπασης της κοινωνίας από το κυβερνητικό έργο. Έτσι, πλήρους. Δεν το συζητάμε και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα. Εμείς την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη πιστεύω κάνουμε εργώδες προσπάθειες και επιστημονικές και εμπειρικές, αλλά και μέσα και από τους συνδικαλιστές μας και από τις προσπάθειες που υπάρχουν σε όλο το χώρο, και συγκεκριμένοι να είμαστε, αλλά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Σε αυτά που καίνε τον κόσμο. Δηλαδή, όχι πομφόλιγες του στυλ, ξέρω κι εγώ αυτό που άκουσα προηγούμενα, 700.000 θέσεις λέει, ναι, και θέλει 8% ανάπτυξη το χρόνο μέχρι το 22. Δηλαδή, αυτά, εντάξει, υπόθηκαν και προεκλογικά και τα λοιπά. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δούμε, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει. Θα απαντήσει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στο ερώτημα που του θέτει και η κυβέρνηση και
όλοι οι υπόλοιποι ότι από πού θα βρει τα χρήματα για τις εξαγγελίες και τις γενικές αρχές που έχει διατυπώσει μέσα στην Ελλάδα. Θα περιμένουμε στη ΔΕΘ να δούμε δηλαδή κάτι τέτοιο. Προφανώς και θα απαντήσουμε. Προφανέστατα. Σας δίνω μία πρόγευση όμως πως οι απαντήσεις αυτές δεν είναι από κάποιο μυστικό κουμπαρά που δεν τον ξέρει η κυβέρνηση και δεν της το λέμε κιόλας. Διότι προφανώς αν υπήρχε θα το λέγαμε για να μπορέσει να ανακουφιστεί ο κόσμος. Οι απαντήσεις αυτές εμπεριέχουν το στοιχείο της άλλης στρατηγικής, της αντιπαράθεσης που θα υπάρξει. Το ότι παραδείγματος χάρη για τον ΕΦΙΑ, να σας πω ένα παράδειγμα που το είχα πει και προχθές δημοσίως. Προβλέπαν 3,6, είχαν πει ότι ρεαλιστικό είναι το 2,7. Εμείς όταν θα πούμε περί κατάργησης του ΕΦΙΑ και για ένα άλλο δίκαιο και τα λοιπά, κοινωνικά φορολογικό σύστημα. Είστε συγκεκριμένοι. Όχι μόνο, δεν θα προβλέπουμε 2,8. Δηλαδή ο Σταθάκης μας είπε χθες για 1,2, ναι. 700, θέλω να σας πω. Ναι, ναι. Θα είμαστε συγκεκριμένοι, αλλά σε λιγότερα. Δηλαδή δεν αποδεχόμαστε το πλαίσιο των δεσμεύσεων που υπάρχουν ως προς τα ποσά αυτά στους δανειστές. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, δηλαδή. Θα πάτε σε ανατροπές αυτά, λέτε. Έτσι, έτσι. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή η χώρα θα πρέπει να κινηθεί έξω από αυτές, από αυτή τη μέγενη η οποία έχει μπει και μέσα από και μια... Και τα λεφτά, τα υπόλοιπα θα αυτό σας λέω. Για τα ποσά λοιπόν που θα πούμε, θα είμαστε συγκεκριμένοι το πώς θα βρεθούν. Κύριε και από ποιες πηγές θα... και χθες νομίζω η επίσκεψη στο ΣΔΟΕ έχει δώσει πάρα πολύ ρεπορτάζ για το... Και όλοι το αναγνωρίζουν. Όλα τα κόμματα, η κυβέρνηση. Ναι, όλα τα κόμματα. Σκηνικό. Όχι, εννοώ το πόσες υποθέσεις εκκρεμούν, για πόσα χρόνια και πόσα δις. Πόσα δις, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για 15 δις ετησίως, που είναι ένα ηλικιώδες ποσό, αν το σκεφτεί κανείς. Είναι ηλικιώδες. Μα και η φοροαποφυγή ή η φοροδιαφυγή κτλ. Είναι για τέτοια νούμερα. Έχουμε φτάσει σε ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο προσεγγίζει το κρατικό χρέος για πρώτη φορά. Πάμε στον κύριο Ρήγα. Κοιτάξτε, θα ακούσουμε κάτι θετικό, κύριε Ρήγα, συγκεκριμένο που να αφορά στο σύνολο της κοινωνίας. Ή θα δούμε ψίχουλα πάλι.